Όλα αυτά είναι λίγα λεπτά πριν τις 7. Είχαμε μία ακόμη σεισμική δόνηση. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ευθύμιο Λέκα. Είναι ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής διαχείρισης φυσικών καταστροφών. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας, κύριε Λέκα, και μας αφιερώνετε από τον πολύτιμο χρόνο σας. Και θα ήθελα, ξεκινώντας, να μου σχολιάσετε ακριβώς αυτό, να μας εξηγήσετε δηλαδή τι ακριβώς συμβαίνει με αφορμή την τελευταία σεισμική δραστηριότητα και αν εντάσσεται σε μία ενδεχόμενη μετασεισμική ακολουθία του πρωινού σεισμού. Κοιτάξτε, οι δύο σημερινές σεισμοί καταρχάς ήταν τελείως ανεξάρτητοι από το σεισμό στο Αρκαδοχώρι και τη σεισμική ακολουθία που είχαμε για 4 περίπου μήνες. Επίσης, είναι ανεξάρτητος από το σεισμό στη Ζάκρο και στις άλλες περιοχές που εκδηλώθηκαν σεισμοί το τελευταίο χρονικό διάστημα, τόσο στην Κρήτη όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Είναι δηλαδή σεισμοί ουσιαστικά οι οποίοι έχουν γίνει στο μέτωπο του ελληνικού τόξου, σε ένα σημαντικό βάθος της τάξης των 40 ο πρώτος και 60 χιλιόμετρο ο δεύτερος. Δύο σεισμοί που ουσιαστικά εντάσσονται στην ίδια ρηξηγενή ζώνη, η οποία ζώνη είναι αυτή που ορίζει την Ευρώπη και την Αφρική, δηλαδή είναι στο μέτωπο του τόξου. Οι δύο σεισμοί που εκδηλώθηκαν σήμερα είναι ταυτόσιμοι, δηλαδή έχουν την ίδια δυναμική, εκδηλώθηκαν στο ίδιο πλαίσιο. Και επειδή ακριβώς είναι σεισμοί με κάποιο σημαντικό βάθος, δεν είναι επιφανειακή σεισμοί, αυτή η σεισμή είναι μεμονωμένη σεισμή, δηλαδή δεν ακολουθούνται από μετασεισμική ακολουθία. Και επίσης, εκείνο το οποίο θα πρέπει να πούμε είναι ότι δεν υπάρχει συσχέτιση με τον Ακροχώρη. Βεβαίως, για να απαντήσω και στο δεύτερο ερώτημά σας, εκείνο το οποίο μας ερεθίζει, αν θέλετε, επιστημονικά, είναι ότι έχουμε εδώ και 2 χρόνια περίπου ισχυρούς σεισμούς σε όλη την Κρήτη και στο χερσαίο χώρο αλλά και στο θαλάσσιο χώρο. Mm-hmm. Και αυτό δείχνει ότι είμαστε σε μια γενικότερη διεργασία διέγερσης στην Κρήτη, η οποία είναι εμφανής και η οποία όμως βεβαίως δεν προμηνεί, ούτε μπορούμε να εκτιμήσουμε το τι επακόλουθο θα έχει και το τι ακολουθία θα ευχαριστεί από τώρα και πέρα. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση κρατάμε το γεγονός ότι και για αυτή τη φορά μας θωράκισε η θάλασσα, αν μπορώ να το θέσω με αυτόν τον τρόπο. Κρατάμε επίσης αυτό που μας είπατε, ότι δεν συνδέεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα με το σεισμό στο χερσαίο χώρο του Αρκαλοχωρίου, ούτε με αυτόν μεταξύ Κρήτης Κάσου, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται. Βέβαια, ανήκουν όλοι στο ίδιο γεωδυναμικό πλαίσιο, το οποίο είναι η τάση συμπίεσης ουσιαστικά στην προμετωπίδα του ελληνικού τόξου.